Δυτική Μακεδονία απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό το 1912 σε δύο φάσεις. Τον Οκτώβριο το νότιο τμήμα της και τον Νοέμβριο το βόρειο. Επιδικάστηκε στην Ελλάδα μαζί με μεγάλο μέρος της κεντρικής Μακεδονίας και την Ήπειρο από τη Διεθνή Διάσκεψη Ειρήνης του Λονδίνου στις 17 Μαΐου 1913 και την επακόλουθη Συνθήκη Ειρήνης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μετά τον νικηφόρο Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο του 1913, συνήλθε Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης στο Βουκουρέστι από 17 μέχρι 28 Ιουλίου. Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου στις 28 Ιουλίου 1913 κατέστησε αμετάκλητα τα σύνορα της σημερινής ελληνικής Μακεδονίας με ανατολικό όριο τον Έστω ποταμό. Οι δύο Βαλκανικοί πόλεμοι αποτελούν το μεγαλύτερο στρατηγικό επίτευγμα του ελληνισμού μετά το 1821. Μέσα σε διάστημα μικρότερο των 10 μόνο μηνών, από 5 Οκτωβρίου 1912 μέχρι 28 Ιουλίου 1913, η Ελλάδα διπλασίασε την έκτασή της από 63.211 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε 120.308. Υπερδιπλασίασε τον πληθυσμό της από 2.631.952 σε 4.718.221 κατοίκους και πολλαπλασίασε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της. Το 1893 είχε πτωχεύσει και το 1897 υπέστη στρατιωτική καταστροφή. Ουδής φανταζόταν ότι σε 15 μόνον χρόνια θα εξέρχονταν από τα ερείπια και θα διπλασιάζονταν. Το 1912 οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις ήσαν μικρότερες των βουλγαρικών περισσότερο από 3 φορές και μικρότερες των σερβικών περισσότερο από 2 φορές.